Σήμερα, τη δεύτερη μέρα της διήμερης εξόρμησης του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων στη Φθιώτιδα και ιδιαίτερα στο χωριό Παύλιανη, θα πορευτούμε στο μονοπάτι της χαράς και της ταλαιπωρίας, δίπλα στην όχθη του Ασοπού ποταμού. Για 7 περίπου χιλιόμετρα θα βαδίζουμε δίπλα στα νερά και τις όμορφες κατασκευές που δίνουν ξεχωριστή ομορφιά και εύθυμη διάθεση. Στη συνέχεια, για άλλα 7 χιλιόμετρα θα προσεγγίσουμε την παλιά σιδηροδρομική γραμμή της Θωρέας Λιανοκλαδίου για να μπούμε τελικά στο μονοπάτι των σιδηροδρομικών μέσα στο φαράγγι του Ασοπού. Συνολικά δηλαδή θα διανύσουμε 21 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό Ηράκλεια. Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από εδώ το μονοπάτι της χαράς και της ταλαιπωρίας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λάζεμα. Καλημέρα. Έλα, πήγε. Καλημέρα, καλημέρα. Φύγε. Γιατί φέγει το πόδι μπροστά και χτυπά τα... Φουρά το δάχτυλα. Γεια σου κύριε Λίλη. Γεια σου. Κάτε λίγο πως μέρα. Γεια σου Όλγα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Άντε καλό δρόμο να έχουμε. Καλημέρα, Εμίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Εμίλη. Πάμε για Λαμία. Πάμε, πάμε. Καλημέρα. Εδώ μας περιμένει και μας υποδέχεται ο Δράκος του Ασοπού. Ποιο μαλακά να το έχουμε εδώ πέρα, φίλε. Εδώ έχει αναρρίχηση. Θανάση, αυτό δεν είναι για σένα. Πρόσεχε, Θανάση. Τι. Ας πάω ως άντρας. Αυτό είναι τα κορίτσια, ρε. Στην πορεία μας έχουμε στην παρέα μας τρεις υπέροχους ντόπιους σκύλους που μας ακολουθούν κατά πόδας σε όλη τη διαδρομή.
χάσουμε. Τη μισή αλήθεια βλέπω. Ώρα 12 και 10. Στάση στο 10ο χιλιόμετρο της διαδρομής. 12 μένουν ακόμα. Φτάσαμε. Αφού ξεκουραστήκαμε στο εκκλησάκι της Παναγίας, συνεχίζουμε την πορεία μας, έχοντας κάτω και μπροστά μας την παλιά σιδηροδρομική γραμμή. Να φέρω τη ράγια. Έξω από τις ράγιες. Παρίζουμε τώρα πάνω στις ράγες του εγκαταλελειμμένου πλέον σιδηροδρομικού δικτύου για 1,5 περίπου χιλιόμετρο. Εδώ, λίγο μετά τον παλιό εγκαταλελειμμένο πλέον σταθμό Ασοπού, αφήνουμε τις γραμμές του τρένου, μπαίνουμε στο φαράγγι, ακολουθώντας μια σχεδόν ισοϊψή πορεία πάνω από τη σιδηροδρομική γραμμή, περνώντας μέσα από δύο μικρές σύραγγες που εξυπηρετούσαν τα συνεργεία της κατασκευής του έργου με τις υπέροχες λιθόκτιστες γέφυρες και τα σιδηροδρομικά τούνελ που θαυμάσαμε από ψηλά. Τούτο το μονοπάτι έγινε για τη μεταφορά υλικών και εργατών στα τέλη του 19ου αιώνα για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής της Ιθωρέας Γιαννοκλαδίου. Που πάτε ρε Κασαβραχάδες, που πάτε ρε, άι! Καλή που τις έτσι. Θανάση, περίμενε, σε πάρω από πίσω.
Δεν καταφέρανε. Τέσσερις παρά είκοσι. Τέλος πορείας. Φτάνουμε στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στο χωριό Ηράκλεια. Ευκαιρία να δροσιστούμε στη βρύση που υπάρχει στο προάβλιο, δίνοντας βέβαια προτεραιότητα στους φίλους μας που μας συνόδευσαν σε όλη τη διαδρομή.